κινηματογράφοι ανοίγουν ξανά και οι ταινίες που ή έκαναν πρεμιέρες σε ψηφιακές πλατφόρμες ή πρωταγωνίστησαν στα Όσκαρ με το άνοιγμα των κινηματογράφων μετά τη lockdown εποχή της απλής ψηφιακής αναλογικής, βρίσκουν χώρο στους θερινούς. Ας δούμε πιο αναλυτικά τις οσκαρικές αλλά και τις κατά κάποιο τρόπο κινηματογραφικές πρεμιέρες που βγαίνουν στις 21 Μαΐου μαζί με μερικές σκέψεις. Με Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας για την Κλόη Ζάο και πρώτου γυναικείου ρόλου για την Φράνσις Μακντόρμαν, κάνει ποδαρικό η χώρα των ομάδων. Οι σύγχρονοι, από επιλογή ή από ανάγκη ομάδες της Αμερικής, ψάχνουν το νόημα της ζωής κατά την υποχρεωτική τους μετακίνηση. Η Φέρν δεν έχει κτίσεις, ούτε ανθρώπους για να παλέψει για την ιδιοκτησία τους. Μόνη, μονά στην καθαρεύουσα, νομάς. Μια ταινία για όσους επιλέγουν μέσα από την αλλαγή, τη μετακίνηση, τη ροή, να αλλάζουν τις ζωές των άλλων. Okay, look around everybody. Look around, ladies and gentlemen, because we all have stories to tell and projects we need finance. Don't talk to us about it at the parties tonight. Invite us into your office in a couple days, or you can come to ours, whichever suits you best, and we'll tell you all about them. Με Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, αλλά και μουσικής, το Soul είναι μια φιλοσοφική παράφραση της μεγάλης εμπορικής επιτυχίας «Τα μυαλά που κουβαλάς». Την πορεία προς την επιτυχία ενός δασκάλου μουσικής με επίγειες προσδοκίες και φιλοδοξίες στη jazz μουσική σκηνή θα ανακόψει ένα ατύχημα. Σε ένα ιδιότυπο καθαρτήριο ψυχών που ονομάζεται το σεμινάριο, θα προσπαθήσει να επανέλθει στη ζωή και να εκπληρώσει τα όνειρά του. Άρα για το μάθημα ζωής που θα πάρει, μαζί με τη νέα ψυχή που η ύπαρξή της ίσως ενεργοποιηθεί από τον κωδικό αριθμό 22, δηλαδή 2 διάδες στη σειρά, θα τον οδηγήσει στον στόχο ή την αυτοθυσία. Μια ακόμα από τις ταινίες της Pixar που δοκιμάζει να μιλήσει για μεγάλα και ανίποτα θέματα της ύπαρξης σε παιδιά και μεγάλους, με ίσους όρους και πολύ αγάπη. Μη φοβάσαι, καλά είναι. Εδώ δεν συνθλίβονται οι ψυχές. Αυτό γίνεται μόνο στη ζωή στη γη. Expanded out into this great big universe and then bring it back down. The music in Soul is jazz. Will that affect the young generation? I'm hoping it will. With this story, we're able to explore the idea of personality and spirit and purpose in life, but still through the eyes of very relatable characters and funny characters and really sort of bizarro environments that are hysterically funny. Για μία ακόμα φορά, η Judi Dench κάνει αυτό που καταφέρνει καλύτερα από κάθε άλλη ηθοποιό. Ενσωματώνεται και αποδίδει με αριστοτεχνική απλότητα και ακρίβεια μία άλλη εποχή. Υποδίεται μια διευθύντρια κολεγίου που αναλαμβάνει την εκμάθηση αγγλικών σε χώρες υψηλόβαθμων Ναζί. Ένας φόνος θα στοχοποιήσει τον καθηγητή τους. Το 6 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα έκανε πρεμιέρα στο ίντερνετ και σε DVD σε πολλές χώρες. Ευτυχώς στην Ελλάδα δόθηκε στην ταινία μία ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη οθόνη. Μια ελεύθερη, ιταλικού ταμπεραμέντου απόδοση της ισπανικής επιτυχίας «Είναι για το καλό σου», το «Τρία υπέροχα κορίτσια», παρουσιάζει με μπουφωνικό μεσογειακό τρόπο τις απέλπιδες, αντισυμβατικές, ακραίες προσπάθειες τριών πατεράδων να επιβεβαιώσουν ότι οι κόρες τους θα είναι ευτυχισμένες στο γάμο τους. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να εξολοθρεύσουν τους τρεις αντισυμβατικούς μνηστήρες, ρισκάροντας ακόμα και την προσωπική τους οικογενειακή ηρεμία. Πρόκειται για μια κωμωδία καταστάσεων που ευχάριστα θα παρακολουθήσει κάποιος σε έναν θερινό κινηματογράφο. Την Πέμπτη θα δούμε αναλυτικότερα τα blockbuster, αλλά και την πρώτη ελληνική ταινία εδώ και καιρό που κάνει πρεμιέρα με το άνοιγμα των θερινών κινηματογράφων. Μέχρι τότε, περιμένουμε τον προσωπικό σκηνοθέτη της κανονικότητας να φωνάξει «Πάμε πλάνο» και όταν θα ακουστεί, ας έχουμε ένα πλάνο για το ποια ταινία θα επιλέξουμε να δούμε στους κινηματογράφους.